Καταρχάς πρέπει να πω ότι αυτές οι συζητήσεις μεταξύ εταιριών, δηλαδή τουρκικών εταιριών και της κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται από τη μεριά του Ισραήλ, γίνονται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι κάτι καινούριο. Στο ερώτημα σας πώς επηρεάζονται οι σχεδιασμοί μας, εμείς προχωράμε με το σχεδιασμό μας που είναι το τερματικό υγροποίησης, ενώ ταυτόχρονα προετοιμαζόμαστε και για άλλες επιλογές για να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Άλλες επιλογές που θα μπορούσαν να ήταν όπως παραδείγματος χάρη μια πλωτή μονάδα υγροποίησης ή για παράδειγμα οι πρόσφατες συζητήσεις που ανοίξαμε με την κυβέρνηση της Αιγύπτου για υγροποίηση στην Αίγυπτο. Έτσι, οι συζητήσεις των εταιριών, τουρκικών εταιριών και των Ισραηλινών εταιριών είναι κάτι που γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο στρατηγικός μας στόχος, για να ξεκαθαρίσω, παραμένει το τερματικό υγροποίησης φυσικού αερίου, το χερσαίο τερματικό υγροποίησης φυσικού αερίου. Όπως έχω πει και σε άλλες συζητήσεις, χρειαζόμαστε περισσότερο φυσικό αέριο. Εμείς εδώ και μήνες οφείλουμε ως Υπουργείο Ενέργειας να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα. Έτσι εξετάζουμε και την επιλογή της πλωτής μονάδας, αλλά όπως έχω πει και την επιλογή αγωγών προς την Αίγυπτο. Αυτές είναι οι επιλογές μας, παραμένουμε στη στρατηγική του τερματικού, δεν υπάρχει κανένας λόγος να βιαστούμε για να προτρέχουμε σε κάποιες αποφάσεις. Οι συζητήσεις που αφορούν το Ισραήλ με την Τουρκία να αφορούν αυτές τις δύο χώρες.